όπου τα πάντα είναι έτοιμα για τις κατεδαφίσεις των πληγέτων κτηρίων από τους ισχυρούς σεισμούς στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, περίπου 3.000 ιδιοκτήτες δεν έχουν προχωρήσει ακόμα τις σχετικές διαδικασίες, όπως αποκαλύπτει ο Μανώλης Φραγκάκης. Και με την εργολαβία είμαστε έτοιμοι και με τα χρήματα είμαστε έτοιμοι και όλα περιμένουν. Είναι τώρα 15 μέρες που περιμένουμε. Δεν έχουν πάρει το OK από τους ιδιοκτήτες. Τα κατεδαφιστέα κτίρια είναι περίπου 2 με 3.000. Και πότε θα κατεδαφιστούν αυτά? Όταν συνενέσει, όταν βγει μια ΠΑΕΚ, ΠΑΕΚ είναι το πρωτόκολλο κατεδάφισης. Ναι. Όταν το αποδεχτεί αυτό, ο Δήμος πάει με δικά του μέσα, κατεδαφίζει δωρεάν ναι. Και μαζεύει τα μπάζα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 200 περίπου πρωτόκολλα κατεδάφισης κτηρίων, την ώρα που οι περιπτώσεις είναι χιλιάδες, σε Αρκαλοχώρη, Χουμέρι, Αρχοντικό, Σαμπά και όχι μόνο. Τις επόμενες ημέρες αποσταλούν επιστολές προς τους ιδιοκτήτες κτηρίων, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε λόγο για παραπληροφόρηση πολιτών σε ορισμένα ζητήματα. Είναι ένα παράδοξο που μας έχει φανεί και προσπαθούμε να βρούμε γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Άλλοι λένε ότι γίνεται γιατί τους φοβερίζουν και τους λένε ότι αν πας και καταδαφείς το κτίριό σου, δεν θα είσαι δικαίωμα μετά να πάρεις αποζημίωση. Ψέματα τελείως. Είναι ένα τελείως μεγάλο. Εμείς λοιπόν θα πούμε τώρα εκεί σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μας έχουν κάνει ακόμα πρωτόκολλο, ενώ πρέπει να κατεδαφιστούν τα κτίρια τους, θα τους στείλουμε κάποιες επιστολές. Εν τω μεταξύ, άνοιξε η πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων με το ποσό να αγγίζει τις 18.000 ευρώ. Ωστόσο, το πρόγραμμα αφορά μόνο τις σεισμόπληκτες επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου, εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή. Είναι μία ανάσα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Από εκεί και πέρα τώρα έγινε κάποιο λάθος, από ό,τι τουλάχιστον με έχουν διαβεβαιώσει οι υπουργοί με τους οποίους έχω έρθει σε επαφή και το έχω. Γιατί ήταν πραγματικά παράδοξο το να πούνε ότι είναι μόνο επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου. Τι σημαίνει αυτό? Μου έχουν υποσχεθεί όλοι ότι θα διορθωθεί. Η ενίσχυση, το ανώτερο ποσό είναι 18.000 ευρώ και εξαρτάται πάντα με τις δαπάνες που έχει καταγράψει και έχει πραγματοποιήσει κάθε επιχείρηση ως έτος βάσης το 2019. Και οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη το 2021 θα πάρουν ένα οριζόντιο ποσό της τάξης των 2.000 ευρώ. Την ίδια ώρα εκτιμάται ότι αρκετοί σεισμόπληκτοι επιχειρηματίες θα μείνουν εκτός χρηματοδότησης, με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και Φοροτεχνικό, Παύλο Μπαριτάκη, να επισημαίνει τους λόγους, συνιστώντας παράλληλα προσοχή στη σύνταξη των φακέλων. Λαμβάνεται ως έτος το 2021 στο σύνολό του, ενώ θα έπρεπε να μετρηθεί το τετράμινο μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου, όπου εκεί φαίνεται πραγματικά η πτώση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων και όχι στο έτος που πολλές επιχειρήσεις πιθανόν να μην πάρουν το κριτήριο το 10% που ορίζεται για την επιλεξιμότητα σε σχέση πάντα με το 2019.